Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σε μία ακόμα παρουσίαση που κάνουμε την Τρίτη, στις 8 η ώρα το απόγευμα. Πιστεύω ότι ο ήχος είναι εντάξει και ακούγεται καλά. Δεν έχει γράψει κάποιος κάτι, αλλά πιστεύω ότι ακούγεται εντάξει. Οπότε ας ξεκινήσουμε την σημερινή μας παρουσίαση. Ως συνήθως θα πούμε στην αρχή την παρουσίαση της τεχνολογίας για πιθανόν καινούριους επενδυτές και μετά το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης, που ουσιαστικά είναι τα νέα της εβδομάδας, που δυστυχώς και πάλι δεν έχουμε φωτογραφίες για τα νέα, διότι προέκυψε ένα πρόβλημα και μου διαγράφηκε η παρουσίαση με τις εικόνες. Οπότε, δυστυχώς, σήμερα δεν έχει εικόνες. Θα προσπαθήσω την επόμενη φορά να έχει και εικόνα και κάμερα η παρουσίαση. Οπότε, ναι, ας ξεκινήσουμε με τη σημερινή παρουσίαση. Και για όσους δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα, το απόγευμα. Και εδώ ξεκινάμε, έχουμε την πρώτη μας εικόνα, όπου βλέπουμε ουσιαστικά αυτό τον πίνακα ενός καλλιτέχνη, τον οποίο φιλοτέχνησε πριν από 100 χρόνια από την δικιά μας εποχή. Και σε αυτό τον πίνακα βλέπουμε αυτό ακριβώς που φανταζόταν ο καλλιτέχνης για το πώς θα ήταν ο κόσμος 100 χρόνια, μάλλον 200 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, από την δικιά του εποχή. Και προέβλεψε ουσιαστικά ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές, αυτές που βλέπετε εδώ πέρα. Και επίσης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Όμως έκανε λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα, είναι στους δρόμους, καθώς ακόμα και σε λιμενικές. Όμως όλα αυτά τα καινούργια συστήματα μέσων μεταφορών, όπως ξέρετε, εκτός από τα πλεονεκτήματα που έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα με την μετακίνηση και με την εξυπηρέτηση, έχουν φυσικά και κάποια μειονεκτήματα. Βλέπουμε εδώ ότι τα πρώτα δύο από αυτά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και μετά έχουμε την έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, που είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους, όπως ξέρετε, κάνει εισβολή στην φύση. Η φύση όμως έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης και προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος και θέλει να επιτύχει τους στόχους του και συνεχώς προσπαθεί να έχει πρόοδους. Και αυτό τον κάνει να ξεχνά ότι καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, όπως γνωρίζετε, είναι δηλητήριο για την φύση. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, που αυτά τα καυσαέρια με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα η όξινη βροχή και διάφορα άλλα που σίγουρα έχετε ακούσει. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της σημερινής μας εποχής είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης τους, τα αέρια που απελευθερώνονται μολύνουν με τη σειρά τους το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι φυσικά να μειώσουμε την κατασκευή αυτών των αυτοκινήτων. Η κατασκευή να παράξουμε αυτοκίνητα που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά όμως σε αυτό το σημείο καταλαβαίνουμε πως υπάρχει μια τεράστια κατανάλωση υλικών και προφανώς περισσότερα έξοδα. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Αυτό όμως είναι η μόνη διαφορά που έχει με το απλό καθημερινό τραμ που εμείς χρησιμοποιούμε. Σε αυτές τις εικόνες βλέπουμε πρώτα στην αριστερή το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε δύο αέρια βαγόνια, όπου αυτά δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του γενικού σχεδιαστή των τεχνολογιών χορδής Skyway του Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας που είδαμε και νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Όπως γνωρίζετε, τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό για διάφορες χρήσεις. Δεν είναι μια καινούργια τεχνολογία και εδώ έχουμε κάποιους πίνακες που μας το αποδεικνύουν αυτό. Με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Ή μάλλον ήδη λειτουργούν καθώς υπάρχουν. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν και αυτές ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ έχουμε άλλο έναν πίνακα σχετικά με αυτό. Εδώ σε αυτό το slide έχουμε κάτι που απεικονίζει για το πώς είναι μία χορδή εάν την κόψουμε στη μέση. Μία διατομή, ας πούμε. Όπου ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατηρούμε είναι αυτές οι δέσμες από σηματόσχηνα, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης που ουσιαστικά συμπληρώνει το κενό της γραμμής που μένει. Έχουμε το σώμα της σιδηροτροχιάς που περιβάλλει το εσωτερικό της χορδής και από πάνω έχουμε την κεφαλή σιδηροτροχιάς. Και λίγο ξέχασα εδώ πέρα να αναφέρω ότι λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, σε κατολιστήσεις, σε τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και μη τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς γρήγορες για τους επιβάτες, πιο άνετες φυσικά, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο κέντρο τεχνολογίας στην Λευκορωσία. Και τώρα θα σας πω περιληπτικά το καθένα από αυτά με τα κύρια χαρακτηριστικά του. Εδώ στην πρώτη εικόνα βλέπουμε το ευέλικτο, όπου το κύριο χαρακτηριστικό της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές.
Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το επόμενό μας όχημα είναι το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδής σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν, αλλά είναι και πιο φθηνή στη συντήρηση. Το επόμενό μας όχημα είναι το ημιάκαμπτο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται και διάφορα άλλα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Και το προτελευταίο της λίστας είναι το άκαμπτο, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο μας όχημα, το οποίο είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής, Ανατόλη Γιουνίτσκι, εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε μέχρι στιγμής, να έχει προκύψει δηλαδή, είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια πιο καινούρια φρέσκια τεχνολογία, ας πούμε έτσι, έχει πιο αποδετικούς κινητήρες, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης του καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχείο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την περίπτωση, διότι αναφέραμε πάρα πολλές φορές για το πόσο σημαντικό είναι πάνω απ' όλα να συντηρήσουμε το περιβάλλον μας και να το προστατεύσουμε. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται αποφιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσα στις μονάδες υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075, το οποίο ποσοστό είναι έως και 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Η χαμηλότερη αντίσταση του αέρα μειώνει και την κατανάλωση του καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση στα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε έδαφος από ροσιρές έως ερήμους και ζούγκλες.
Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις εφορισγής κάτω από αυτές τις ράγες θα παραμείνουν ανέγγιχτες για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και το ότι η τοποθεσία του θα γίνεται πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ πέρα έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου βλέπουμε στο πρώτο όχημα το οποίο προορίζεται για αστική χρήση μέσα στις πόλεις, θα γίνεται η μετακίνηση, θα παίρνει 14 άτομα το βαγονάκι και θα φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ το δεύτερο όχημα το οποίο προορίζεται για μεγάλες αποστάσεις θα παίρνει 6 άτομα και θα φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Σε αυτήν την εικόνα έχουμε ένα διάγραμμα που μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Βλέπουμε πως το όχημα το οποίο μας ενδιαφέρει, που είναι τα οχήματα της Skyway, έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, που όπως καταλαβαίνετε αυτό αποτρέπει τείχον σύγκρουση με άλλα οχήματα ζώα ή και ανθρώπους και αυτό φυσικά μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν γίνεται κάποια κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου, όπως ξέρετε, είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή να γίνουν διάφορες εκρήξεις σε βράχους με σκοπό να χτιστεί ο δρόμος. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη συγκρίση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα με εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Εδώ έχουμε το πρώτο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλαιόχειες δαπάνες. Το όχημα που λειτουργεί με μαγνητική όρση, όπως βλέπετε, έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα και βλέπουμε πως συνεχίζει να διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτό το δεύτερο διάγραμμα που είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες. Θα παρατηρήσατε όμως ότι και στα δύο διαγράμματα τα οχήματα της Skyway που είναι με το πράσινο έχουν το μικρότερο ποσοστό. Στο επόμενο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, βλέπουμε όμως ότι την πρώτη θέση την έχουν οι οδικές μεταφορές, που αν θυμάστε, τις είδαμε σε ένα άλλο διάγραμμα που ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα και τα ατυχήματα. Που αυτό μας βγάζει σε ένα συμπέρασμα ότι δεν είναι μόνο επικίνδυνα οι οδικές μεταφορές για το περιβάλλον, αλλά και για μας. Βλέπουμε πως και σε αυτό το διάγραμμα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με τα άλλα οχήματα και ακόμα μεγαλύτερη με τα οχήματα της Skyway που συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Στην κατανάλωση ενέργειας βλέπουμε ότι το τελεφερίκ κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Μετά από αυτό βλέπουμε το όχημα μαγνητικής αιώρησης, βλέπουμε ότι έχουμε και το αεροπλάνο, με μικρή διαφορά, τις οδικές μεταφορές, ο σιδηρόδρομος και τέλος τα οχήματα της Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε όμως ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν τα οχήματα της Skyway, το οποίο αποτελεί
ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, όπως καταλαβαίνετε. Και με μικρή διαφορά βλέπουμε πως ακολουθούν το μετρό και στην τελευταία θέση έχουμε το τραμ με αρκετά μεγάλη διαφορά. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν λάβουμε υπόψη το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το όχημά μας κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα φεύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θέλω λίγο να σας δείξω και τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Αν θυμάστε, το μικρό φορτίο το είδαμε νωρίτερα, όταν σας έλεγα για τα 5 οχήματα. Εδώ το Unicont με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων έχει μέγιστη ταχύτητα που φτάνει τα 120 χιλιόμετρα, πράγμα που πιστεύω είναι αξιοθαύμαστο με το, άμα λάβουμε υπόψη για το πόσο βάρος κουβαλάει. Και αυτά, όπως καταλαβαίνετε, θα χρησιμεύουν για μεταφορά διάφορων αγαθών και εμπορευμάτων από πόλη σε πόλη. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Φυσικά, η τεχνολογία μεταφορά χορδής έχει λάβει και αυτή πάρα πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε περίπου 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα και δέχουμε κάποια από αυτά τα διπλώματα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky Stream Technologies. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη κατασκευαστεί και σχεδιαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, όπου είναι εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπεραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το ΕΚΑ Τέχνε Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης καθώς και επίδειξης. Και σε αυτό τον χώρο, κάθε χρόνο διοργανώνεται το ΕΚΑ Fest, όπου χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται από όλο τον κόσμο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα που εκτίθενται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στην Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα όπου θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι και μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται πολύ εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να μπορεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκφώνηση των μεταφορών, υπάρχουν βέβαια και έργα για οικολογικά κτίρια, σαν αυτό που βλέπουμε εδώ, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά, ας μην ξεχνάμε, τις γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και εδώ βλέπουμε διάφορα λογότυπα από εταιρείες που όλοι σας σίγουρα έχετε δει ή χρησιμοποιήσει κάποτε τα προϊόντα τους.
Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που είναι σήμερα και θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην ανθρωπότητα. Η τεχνολογία Skyway και αυτή έτσι ξεκίνησε δειλά-δειλά σαν μια ιδέα, μετά έγινε έργο και πλέον βλέπουμε αυτό που έχει εξελιχθεί σήμερα. Και θα δείτε πως μια μέρα θα φτάσει και αυτή αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς έχει και αυτή με την σειρά της να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Και γι' αυτό μη χάνετε το χρόνο σας, επενδύστε όσο ακόμα έχετε χρόνο, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει συνεχώς, καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα ας κάνουμε εδώ μία μικρή σύνοψη για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Σκέφτεται τον άνθρωπο και τις δικές του ανάγκες, προσπαθεί να τις πραγματοποιήσει και παράλληλα φροντίζει το πλανήτη μας. Και τώρα τελειώσαμε με την πρώτη παρουσίαση. Πριν προχωρήσουμε στην δεύτερη παρουσίαση, να υπενθυμίσω πως έχουμε το chat όπου μπορείτε να γράφετε παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε να σχολιάσετε. Θα προχωρήσουμε τώρα στα νέα της εβδομάδας. Έχουμε εδώ πέρα ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 31 Αυγούστου, όπου μας λέει ότι πρόσφατα ένας εκπρόσωπος της εταιρείας που εργάζεται για την ανάπτυξη της μεταφοράς χορτών στη Σάρτζα πήρε συνέντευξη από το TOC 100,3 FM στο Ντουμπάι, δηλαδή ραδιόφωνο. Και θα σας αναφέρω λίγο τα κύρια σημεία της συζήτησης και τις απαντήσεις. Κάποια από αυτά ήταν ότι οι δοκιμές των βαρέων τροχιών στη Σάρτζα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο. Σήμερα το κέντρο λειτουργεί μια μικρή διαδρομή επιβατών, η οποία είναι ήδη πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα της χώρας. Περισσότερες από 300 αντιπροσωπείες και ενδιαφερόμενα μέρη επισκέφτηκαν το κέντρο δοκιμών κατά τη διάρκεια του Expo 2020. Το επόμενο βήμα μας είναι να αναζητήσουμε δημόσιους και ιδιώτες πιλάτες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την υλοποίηση της μεταφοράς με χορδές. Έχουμε σχεδιάσει περισσότερους από 25 διαφορετικούς τύπους μεταφοράς χορδών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς. Και το τελευταίο πράγμα που είπε είναι ότι ελπίζουμε ότι το πρώτο εμπορικό έργο θα είναι στην Σάρτζα. Και με αυτό κλείνει και η συζήτηση. Και θα προχωρήσουμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 5 του μηνός, όπου λέει ότι στο ιστότοπο του Halle's Times κυκλοφόρησε ένα άρθρο με τη συγγραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ερευνητικού Τεχνολογικού Πάρκου στην Σάρτζα και θα σας πω και εδώ τα κυριότερα σημεία της δημοσίευσης. Αυτός ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε ότι η μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών δοκιμάζεται επί του παρόντος στο έδαφος του πάρκου. Όταν ολοκληρωθούν οι δοκιμές, η κυβέρνηση σχεδιάζει να ανακοινώσει την κατασκευή τροχιών στην Σάρτζα. Αυτό θα είναι το πρώτο δίκτυο υψηλής ταχύτητας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης, το ίδιο άτομο επέστησε την προσοχή στα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, η μεταφορά χορδών κινείται πάνω από το έδαφος, γεγονός που επιτρέπει την χρήση του χώρου κάτω από τις ράγες για εμπορικά καλύτερα, ή για οι αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Η κατασκευή ενός τέτοιου συστήματος θα είναι φθηνότερη από το μετρό.
Υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα στη συνέντευξη που ανέφερα νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της εταιρείας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσε ότι στη Σάρζα μπορεί να υλοποιηθεί το πρώτο εμπορικό έργο. Και αυτά είναι τα νέα που είχα να πω σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Πριν τελειώσουμε όμως, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτά τα άρθρα που διαβάζουμε εδώ πέρα υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας και μπορείτε να διαβάζετε κι εσείς με τη σειρά σας όλα αυτά τα νέα και να μαθαίνετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα τελευταία πράγματα που έχει καταφέρει και επιτύχει η εταιρεία. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά προχωράμε, το έργο προχωράει και γίνεται πιο γνωστό στον κόσμο καθημερινώς. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα, όπως γίνεται συνήθως. Σας καληνυχτίζω για σήμερα. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της μέρας σας. Πριν κλείσω, να πω ότι στο chat ακόμα, από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχουν ερωτήσεις, οπότε θα κλείσουμε για σήμερα. Καλό σας βράδυ, καλό υπόλοιπο της εβδομάδας σας και θα πούμε την επόμενη Τρίτη.